Πάμε να υποδεχθούμε κοντά μας τον Γιάννη Παλιουρά. Εδώ καλώς είναι ο Καλόστονα. Καλόστονα. Γιατί από χθε κάνει εξαιρετικά ενδιαφέρουσε αναλύσει ο Γιάννη. Έχει φτιαχτεί ο Γιάννη με αυτέ τι εξελίξει. Τα ξέρει αυτά γιατί τα ξέρει για <χαι> το γνωστό <χαι> του <γνωστικό χαι> πεδίο. Είναι από του καλύτερου. Δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω. Όχι, αλλά το ξέρει. Δεν σα αρέσει η ανάλυση που γίνεται πάνω σε αυτό. Γιατί είπε κάποιο για ξανά δεν αρέσει. Χθε τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο του λέει Υπάρχει και πιο εφιαλτικό σενάριο. Καλύτερα να το συζητήσουμε. Το άκουσα, το άκουσα. Δεν είναι η ώρα αυτή. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώ θα γίνει η επίθεση. Πάμε να δούμε την επίθεση. Ήταν ουσιαστικά μια επίθεση αριστοτεχνική. Οργανώθηκε με το χρονόμετρο, με το δευτερόλεπτο. Διότι όπω βλέπουμε από τέσσερα σημεία καταφέραν να συντονίσουν τέσσερι διαφορετικέ δυνάμει: πολιτοφυλακέ, Χούθη, Χεσμολάχ. Η Φρουρή Επανάσταση, συστήματα τα οποία θα ασκήσουν διαφορετικέ αποστάσει, από μερικέ δεκάδε μέχρι χιλιάδε χιλιόμετρα, πάνω από χίλια χιλιόμετρα, mm -hmm. και μάλιστα συστήματα τα οποία κάποια πετάγανε σαν να ήταν αεροπλάνο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, με 160 χιλιόμετρα σιγά-σιγά, σαν, σαν τσουριστικό τσέστα ναι, αεροπλανάκι, ναι, ναι. με πυράβλου ε, βαλιστικού, οι οποίοι πετάγανε με 15 φορέ ταχύτητα του ήχου. Και όλα αυτά να φτάσουν επί του στόχου πρακτικά ταυτόχρονα. Mm -hmm. Και εδώ να κάνω μία παρένθεση, μου επιτρέπετε. Ε, πολλοί αναλυτέ λένε ότι είχε προγραμματιστεί η επίθεση να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκαλέσει θύματα και γι' αυτό ναι. να μην είναι, να είναι περιορισμένα τα αντίπεινα κτλ. Ε, στείλανε 350 συστήματα <Κι> με εκατοντάδε τόνου εκρηκτικά. Είναι σαν να πετά ένα καρότσι μορού στον δρόμο και να λε τα αυτοκίνητα έχουν φρένα. Ναι, <Κι> Έτσι, με αυτή τη λογική <Κι> δηλαδή, στας, είναι... ότι θα τα αναχαιτήσουν. <Κι> Δεν ισχύει αυτό. Να δούμε λοιπόν κάποιε ε, ε, εικόνε που δείχνουν. <Κι> Τα στάδια τη ε, επίσκεψη. Το πώ λειτουργεί, πώ έγινε αυτή η επίσκεψη. Και, και πριν από αυτό, μία εικόνα που έδωσαν οι Ισραηλοί. Οι mm -hmm. Ισραηλοί κάτσανε ah, χθε το μοιράσανε και είναι για τι ανακοινώσει. Πώ ουσιαστικά κατέγραψαν τι πορείε από πού φύγανε, mm -hmm. τι έφυγε. Ναι, Α, για να πούνε ότι το 99% το αποκρούσαμε. Ε, Γι' αυτό το κάνουν αυτό το χάρτη. Ακριβώς. Αλλά είναι εντυπωσιακό από μόνο του να το δει. Είναι από πόσα σημεία. Ε, βλέπουμε, βέβαια, βέβαια πιο πολλά Η από το Η μεγαλύτερη απόσταση είναι από την Ιεμένη, στο το Ισραήλ. Από την Ιεμένη. Από την Ιεμένη είναι πρωινή πληροφορία. Ε, αυτή την πορεία ναι. ήταν περίπου, ξέρουμε τουλάχιστον για ένα παλιστικό πύραυλο, mm -hmm. δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά υπήρχε πληροφορία. Mm -hmm. Αλλά απογειώθηκαν περίπου 80 ντρόουν. Πόσο σωρίς, όμως, ναι. ε, Ξέρουμε, από την Ιεμένη μέχρι. Ε, 4,5 ε. ώρε, ναι. αλλά νομίζω κανένα δεν πέταξε 4,5 ώρε, διότι σε αυτό το σημείο. Mm -hmm όλο αυτό το μήκο και μέσα στον κόλπο του Ελλάδα εδώ πέρα. Μάλιστα. Είναι απλωμένοι πέντε στόλοι, πέντε ναυτικά. Και ουσιαστικά μέσα σε όλη τη λορίδα, εκεί, ε. μέσα μέσα στη θάλασσα. Μέσα στη θάλασσα, ναι. Κατεβάζανε. Μάλιστα. Πρακτικά Μάλιστα. νομίζω ότι από του Χούθι δεν πρέπει να φτάσανε καν στα όρια, στα σύνορα του. Έριξαν και βαλιστικού οι Χούθι από εκεί, ή όχι. Ξέρουμε τουλάχιστον για έναν. Δεν επιβεβαιώθηκε, παραλαμβάνω, αλλά ξέρουμε ότι τουλάχιστον Άρα τα ντρόν που έφυγαν από εκεί Πιθανότατα δεν είναι η Η χαμηλότερη πέδου απειλή αναγκάζεται. Ε... Από ποια πήγε λάθο. Γιατί κάτι πήγε λάθο. Εννοώ mm. ότι δεν πέτυχε η επίθεση. Άρα ήταν κακά σχεδιασμένη. Δεν υπονόησαν τη συμμαχική αντίδραση. Είναι το επόμενο. Λοιπόν. Ναι, δεν την υπολογίζαν. Οι... Ουσιαστικά αυτό που είχαν αποφασίσει να κάνουν οι, οι Ιρανοί ήταν να κάνουν μια μαζική επίθεση. Θεωρούσαν δεδομένο ότι κάποια και μόνο λόγω αριθμών θα περνάγανε, θα, 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 θα προκαλούσαν κάποιε ζημιέ. Συμβολικέ, mm. δεν υπάρχουν συμβολικέ ζημιέ. Ειδικά αν χρησιμοποιήσει τέτοια, τέτοια Αν είναι σε ανθρώπινα θύματα, βέβαια. Αυτό που δεν υπολόγισαν ήταν αυτή η τεράστια αεροπορική ομπρέλα που αποτέλεσε την πρώτη γραμμή άμυνα. Αυτή η ομπρέλα ουσιαστικά απλώθηκε σε μία απόσταση από 100 έω 400 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα του Ισραήλ. Mm. Σχετικά δηλαδή, ότι άρχισαν... Δηλαδή. άρχισαν να, mm. να κατεβάζουν να αραιώνουν τα σμήνη των ντρόουν, γιατί με τα ντρόουν και του κρούζα ασχολήθηκαν κυρίω, δεν μπορούσαν να ασχοληθούν με βαλιστικού πυράβλου, mm -hmm. σε πολύ μεγάλη απόσταση. Επίση, η Ισραηλινή αεροπορία, πέρα από τι υπόλοιπε, είναι δεδομένο ότι δεν μπορούσε να σηκώσει τα 400 αεροπλάνα που είχε ταυτόχρονα στον αέρα και για τόσε ώρε με τα επτάμενα τάγκερ που έχει. Το αεροπλάνο mm -hmm. σηκώνεται και πετάει για περίπου μία ώρα, μία μισή το πολύ, ειδικά mm -hmm. αν κλπ. Και, και πετάει χαμηλά ύψη. Είναι λοιπόν εδώ πρέπει να ξέρουμε ότι σίγουρα η βοήθεια που είχε από το εξωτερικό δεν αφορούσε μόνο τα αμερικανικά, γαλλικά, αγγλικά, ιρδανικά αεροσκάφη. Είναι δομένο ότι σηκώθηκαν και επιτάμενα τάγκερ, πολλά επιτάμενα τάγκερ, mm -hmm. τα οποία ανεφοδίεζαν ασταμάτητα ε. πέρα από τη Διεθνή Αεροπορική Αρμάδα και την Ισραηλινή Αεροπορία, προκειμένου να παραμείνει για τόση ώρα στον αερο... αέρα. Γιατί Είναι και το... τεράστιε οι αποστάσει, Γιατί με... λέγαμε πριν, μα έλεγαν κάποιοι αναλυτέ ότι. Πώ μπορεί να επιτεθεί το Ισραήλ τώρα στο Ιράν σε τόσο μεγάλη απόσταση, περνώντα από όλο το εχθρικό περιβάλλον που είναι ενδιάμεσα, που δεν θα έχει το OK από κανέναν. Δηλαδή να φύγουν από εδώ τώρα πυράβλοι, ντρόουν, δεν ξέρω με τι τρόπο θα επιτεθεί και να πάμε στο Ιράν. Η απόσταση είναι τεράστια. Πώ μπορεί να γίνει αυτό, μόνο με βαλιστικού. Όχι. Αλλά. Όχι, μόνο με βαλιστικού. Καταρχά το Ισραήλ είναι... έχει μια άλλη λογική σχέση με το Ιράν. Δεν χρησιμοποιεί τόσο βαλιστικού. Οι Μας... βαλιστικοί χρησιμοποιούνται για το σενάριο που δεν κουβεντιάζουμε. Mm -hmm. Η... Το Ισραήλ, το μακρύ χέρι του. Αυτό mm. που καλεί αποστολέ είναι η αεροπορία του. Μάλιστα. Επανδρομένη αεροπορία. Μπορούν να φύγουν F35 από εκεί για να πάνε στο Ιράν. Ιράν. Φυσικά. Μπορεί αυτό, να υπάρχει... ρωτήσουν κανέναν ενδιάμεσο. Αυτό... Ναι. Καταρχά τα F35 χρειάζεται να ρωτήσουν κανέναν, δεν θα τα δει κανένα. Γι' αυτό Μάλιστα. έχουν τον αέριο εφοδιασμό. Mm. Mm. Δηλαδή τα ροσκάφη του απογειώνονται, ανεφοδιάζονται στον αέρα mm. και μετά έχουν απόθεμα καύσιμο. Το αεροπλάνο για να, όταν απογειώνεται και παίρνει ύψο. Καταλαβαίνει μόνο ύψος όταν έχει το πλήγμα είναι. δηλαδή. Μάλιστα. Μόνο τότε το καταλαβαίνει ο πλήγμα. Έχει λοιπόν μάλιστα. δυνατότητα να φτάσει. μεγάλο και, ναι. και Τα F-35 θα ανοίξουν τον δρόμο. Mm -hmm. Δεν μπορούν είναι, τα F-35 mm -hmm. με τον περιορισμένο αριθμό του ναι, ναι. και τον περιορισμένο οπλικό φορτίο που μεταφέρουν να γονατίσουν μια χώρα μεγέθου Ιράν. Φυστά, προβαίνω, δεδομένο. Προφάνω. Προφάνω. Τα F-35 είναι το όπλο, το όπλο πρώτου πλήγματο. Θα mm πάει προ το Ιράν, θα ανοίξει έναν διάδρομο. Ένα διάδρομο καταστροφή, καταστρέφοντα ναι, ναι. τη συμβατική αεράμινα, η οποία μπορεί να εντοπίσει τα υπόλοιπα αεροπλάνα, ναι, ναι. και μέσα από τον, αυτόν τον διάδρομο θα μας... περάσει η υπόλοιπη εμπορική αεροπορία. Σα κλείνουμε εδώ, εδώ. έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε τον Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννη.